μια και δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συζήτηση με τους δύο πολύ πανέμορφους φίλους μου, Μαρίνα Top Class, Χριστίνα Excellence, Φωτιά στα Κόκκινα, τον Bobby Knight σήμερα και περνάμε καλά νομίζω. Τέλεια. Άλλες πέντε εκπομπές βγάζω μαζί σας. Καταρχήν καταλάβατε πως πέρασε μισή ώρα. Τίποτα. Λοιπόν, Μαρίνα, τώρα πάμε να μάθουμε πράγματα για σένα. Ήρθε η σειρά σου. Ε? Μου ζάλετε. Καταρχήν, να θυμίσουμε λίγο τον κόσμο την καταγωγή σου. Έτσι ακριβώς. Έχω πρόπαπους Έλληνας, μπαμπάς Γάλλος και η μαμά από την Καραϊβική. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. Ένα τριπλό μίξ ήταν αυτό. Γεννημένη στο Παρίσι, μεγαλωμένη στο Παρίσι. Και ειδού το αποτέλεσμα. Σπουδασμένη στο Παρίσι. Και μετά είπα bye bye, έρχομαι στην Ελλάδα. Σπουδασμένη στο Παρίσι, ρε, τι σπούδασε η Μαρίνα στο Παρίσι? Έχω σπουδάσει διεθνές εμπόριο, management marketing. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Και έχω ασχοληθεί από μικρή ηλικία με το χώρο της μόδας. Αυτό τώρα, εδώ σε θέλω καρδιά μου. Καταρχήν, μοντέλο, πώς προέκυψε αυτό τώρα? Τι, από μικρούλα ήσουν δηλαδή στο καθρέφτη και έλεγες εγώ είμαι όμορφη κοπελίτσα και θέλω να γίνω τώρα μοντέλο και όλα αυτά? Ο καθόλου. Πώς ξεκίνησε αυτό με σένα δηλαδή? Έτσι, απλά πόζαρα με τους γονείς μου και σε διάφορες φωτογραφίες μικρή και όταν τα πηγαίναμε σε έναν φωτογράφος, είπε αυτός, α, η κόρη σας έχει ωραίες πόζες, μήπως θα σας ενδιέφερε, έλεγαν στους γονείς μου βέβαια, να ασχοληθεί το παιδί σας με το χώρο της μόδας. Παρόλο που είχα πολύ αυστηρό μπαμπά στρατηγός, οπότε καταλαβαίνετε, με επέτρεψε ο μπαμπάκας μου. Και είπαμε φυσικά για την εμπειρία, γιατί όχι να ασχοληθώ παράλληλα βεβαίως με τις σπουδές μου, με το γυμνάσιο, με το λύκειο, με το πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά. Και είπες τώρα, εγώ τώρα το κάνω και επάγγελμα με το modeling, που το αγαπάω, το γουστάρω και το κάνω, πάω να κάνω και κάτι στην Ελλάδα. Και γιατί εκεί και όχι εδώ? Γιατί... Όχι, γιατί εκεί... Ναι, ακριβώς. Και εδώ, ναι. Ναι. Καταρχήν, εντάξει, αγαπώ εννοείται τη Γαλλία, το Παρίσι, wow, πόλη της μόδας φυσικά. Απλά εκεί τα είχαμε ήδη όλα. Ενώ εδώ, το 95 που αποφάσισα να έρθω, να πετάξω έτσι τα δικά μου τα φτερά, ήταν μια χώρα σε ανάπτυξη που δεν υπήρχε τότε στο Βόρειο Ελλάδα, ειδικά πρακτορείο μοντέλων, και μετά από μια έρευνα είπα, γιατί όχι να δημιουργήσω κάτι καινούριο εδώ. Λοιπόν, και πώς εντόπισες τη Θεσσαλονίκη και γιατί επέλεξες τη Θεσσαλονίκη και πώς μπήκες εδώ και πώς αντιμετωπίσατε? Γιατί μια ξένη εδώ, ρε μάγες. Σου λέει, ποια είναι αυτή? Και δεν ήξερα και ελληνικά. Και ελληνικά καλά. Γνωριμίες μηδέν. Έτσι ακριβώς. Τσούκου τσούκου όμως έγιναν τα πράγματα. Δεν ήθελα την Αθήνα. Γιατί? Την αγαπώ βεβαίως σαν πόλη, η πρωτεύουσα της χώρας, αλλά δεν ήθελα, αλλιώς θα έμενα στο Παρίσι. Πολύ ανωκάτω, εγώ δεν... ενώ η Θεσσαλονίκη, η Βόρειο Ελλάδα, την είχα πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι και μια πόλη φανταστική που περπατάς και βλέπεις φίλους γνωστούς, δεν χάνεσαι, είναι η παραλία, είναι το βουνό δίπλα. Είχα μεγαλύτερη αγάπη από μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι το Παρίσι, που είναι όλη η Ελλάδα σε μια Παρίσι. Μου άρεσε πιο πολύ η Θεσσαλονίκη, που είναι έτσι πιο γλυκά, που έχουμε βεβαίως και εδώ τρέξιμο, και εδώ έχουμε άγχος, και εδώ έχουμε δουλειές, αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο. Πιο ανθρώπινη πόλη. Είναι ανθρώπινη. Μ' αρέσει. Όλοι αυτό λέμε, γι' αυτό αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό βάλαγα και τη Χριστίνα πριν, πώς και δεν άνοιξε ένα κομμωτήριο στην Κλειφάδα, στο Κολωνάκι, στην Αθήνα. Θεωρώ ότι... Ναι, πολλές φορές. Δεν το... Αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ προσωπική δουλειά αυτή, οπότε... Να το κάνετε ένα συνδυασμό με τη Μαρίνα. Ναι, δεν θέλουμε να πάμε στην Αθήνα. Θέλουμε ποιότητα ζωής εμείς. Το κάνουμε ήδη αυτό. Μια χαρά είμαστε εδώ, λες. Έτσι ακριβώς. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική και σαν τη Θεσσαλονίκη. Και η ιδέα όμως να γίνει ένα πρακτορείο, πώς έρχεται στην Ελλάδα? Έτσι ακριβώς, ότι λόγω ότι μετά από μια έρευνα είδα ότι δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, είπα στο ξεκινήσω, βέβαια όπως έλεγα και στην αρχή όλοι λέγανε τι πας να κάνεις εδώ, δεν χωράει κάτι τέτοιο. Και δόξα τω Θεώ όμως μετά από μένα άνοιξαν και άλλα πρακτορία και ξεκίνησε έτσι λίγο να γίνει κάτι σωστό. Κανένα. Και δεν το λέω γιατί είσαι εδώ και επειδή είσαι φίλη μου, είναι πραγματική αλήθεια. Δηλαδή όχι και να ρωτήσεις και από ιδίως από κοπέλες, που ξέρω πάρα πολλές κοπέλες που πέρασαν από το πρακτορείο σου και τις πιο παλιές και τώρα, σου λέει σαν το Top Class δεν έχει. Και με κάνει εντύπωση, γιατί θα μπορούσε να πει μια ότι κάτι δεν μ' αρέσει εκεί.
ή δεν ήταν καλή συμπεριφορά στην, σε όλο. Εγώ προσωπικά γνωρίζω πάρα πολλά κορίτσια λόγω της δουλειάς. Δεν με έχει κατηγορήσει κανένα στη Μαρίνα. Ποτέ. Την αγαπάνε τη Μαρίνα, γιατί η Μαρίνα προστατεύει όλα τα παιδιά. Σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες φορές έστειλα άτομα στο πρακτορείο της Μαρίνας, με ρωτούσανε, είναι ασφαλής ο χώρος που... Γιατί ξέρουμε πάρα πολλά συμβαίνουν. Ναι. Και με τη Μαρίνα πραγματικά και εγώ νιώθω πάρα πολύ σίγουρη ότι αυτό που κάνει, το κάνει πολύ καθαρά. Σημαντικό, γιατί και οι γονείς δεν εμπιστεύονται οπουδήποτε τα παιδιά τους. Έτσι. Γιατί ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται στο επάγγελμα αυτό, στο lifestyle γενικότερα, και εκεί πρέπει να εμπιστευτεί ο μπαμπάς τον άνθρωπο που θα αναλάβει την κόρη του. Έτσι ακριβώς. Και αυτό εισπράττουν και οι γονείς, ότι πραγματικά τα αγαπώ τα παιδιά, όπως και τα αγαπάει τώρα φυσικά πάρα πολύ και η Γιάννα Βλάχου, που έχει πάρει και το τιμόνι λιγάκι της επιχείρησης. Έλα, συμπατριώτησα. Καστοριά, ωραία, άργο οριστικό, νομό Καστοριάς. Έτσι. Παντού είμαστε εμείς οι Καστοριανοί, να ξέρετε. Φοβερή πολύ και η Καστοριά. Αγαπάμε Καστοριά. Άντε να κάνουμε και μια εκδήλωση και στην Καστοριά. Ναι. Έχουμε τόσα πράγματα και εκδήλωση. Συμμετέχουμε με τις γκούνες. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Θα το κάνουμε το ραντεβού. Τώρα που κάνουμε, τώρα που είμαστε συνέχεια μαζί. Και έχουμε να πούμε πράγματα. Και να κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, έχει περάσει τώρα μια δεκαετία από το χώρο του modeling. Γενικότερα μια δεκαετία που είσαι μέσα στα πράγματα. Δύο δεκαετίες, φίλε μου. Σαν χθες μου φαίνεται. Αλλά είναι δύο δεκαετίες. Μπερδεύτηκα τις δεκαετίες της φιλίας με την δουλειά. Τι έχει αλλάξει όλο αυτό, σε αυτή την 20ετία δηλαδή. Σίγουρα πάρα πολλά πράγματα. Έχει ξελάβει στο modeling. Και γενικότερα τι έχεις να, τι έχουν δει τα μάτια σου σε όλη αυτή την 20ετία, Μαρίνα μου. Κοίταξε να δεις ότι η Ελλάδα μας είναι μια αξιόλογη χώρα. Από εκεί και πέρα δεν αμφιβάλλουμε ότι, λόγω που μπήκε και μια κρίση κάποια στιγμή, ότι εκεί που είχαμε 10.000 βιοτεχνίες, τώρα έχουμε, τα μετράμε κάπως και στα δάχτυλά μας. ότι σίγουρα περιοδικά κλείσανε, τα ξέρετε πιο πολύ από μένα, κανάλια, το ένα, το άλλο. Οπότε πέρασε, ναι, τα τελευταία χρόνια λίγο δύσκολα, μπορώ να πω, στο χώρο το δικό μας. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε φυσικά να κυνηγούμε και να προσφέρουμε και να εκπληρώσουμε τα όνειρα των νέων παιδιών που έρχονται στο πρακτορείο. Και κάτι επίσης που πάντα μου άρεσε, επειδή έχω ταξιδέψει και εγώ πάρα πολύ από μικρή, είναι ότι προσφέρουμε και στα νέα παιδιά να πάνε και στην Κίνα να εργαστούν ως μοντέλα, να πάνε και στην Ινδία, να πάνε και στην Ευρώπη, να πάνε και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες, που έτσι σε μια αγορά που έχουν κάθε μέρα πάρα πάρα πολύ δουλειά, λόγω ότι είναι μια πολύ μεγάλη industry επάνω στα αντίματα. Οπότε ήταν και αυτό μια ωραία λύση και μέσα στη κρίση, το να βρούμε ωραίους τρόπους, το να ανοίγουν και τα μάτια τα παιδιά, να δουν άλλους ορίζοντες. Και γενικώς δεν μένουμε ποτέ με τα χέρια σταυρωμένα. Όλα αυτά λοιπόν τα συμβουλεύετε και στο Top Class, και τα καθοδηγείτε τα παιδιά, έτσι ακριβώς, τους ανοίγετε τις πόρτες και για το εξωτερικό. Παίρνουν, επιλέγουν ελληνικά μοντέλα ή έξω. Βεβαίως, επιλέγουν, επειδή παραδείγμα, όπως σκέφτεστε, μια τεράστια αγορά όπως είναι η Κίνα, που είναι δισεκατομμύρια ανθρώπους, και στην Ινδία φυσικά, τα τοπικά τους τα μοντέλα δεν τους κάνει ακριβώς, θέλω να πω, καταπληκτικές και κάποιες τοπικές γυναίκες. Απλά θέλουν ευρωπαϊκά προδιαγραφές, ευρωπαϊκές. Οπότε εννοείται, διαλέγουν και από την Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες άλλου της Ευρώπης. Και ποιος μπορεί, πώς μπορεί να απευθυνθεί ένα παιδί τώρα σε εσάς? Σε βλέπει τώρα κάποιος γονιός, ένα παιδί και θέλει στοιχεία, πώς μπορεί να επικοινωνήσει? Ναι, φυσικά μπορεί να επικοινωνήσει, βεβαίως χάρη στα social media επίσης, που είναι το Facebook και το Instagram, που θα μπορεί να μας βρει. Μαρίνα, στο επίθετό σου. Μαρίνα, πώς το λέμε το επίθετό? Παπαδόπουλος. Πώς το λες? Α, ναι, Μαρίνα Παπαδόπουλος. Είμαι ακριβώς όπως η γαλλική μου ταυτότητα. Έτσι. Τι να κάνουμε, έτσι με ξεχωρίζει. Οπότε μέσω Instagram και μέσω Facebook, στο Top Class Management, και θα απευθυνθούν στη Γιάννα Βλάχου, στο Θεοχάρης που είναι και εκεί στο πρακτορείο μας. Εσύ είσαι στο πρακτορείο τώρα εκεί ή έχεις αποχωρήσει? Δεν έχω αποχωρήσει ακριβώς, απλά τα τελευταία χρόνια, λόγω ότι πέρασα και εγώ έτσι κάποιες περιπέτειες και με την υγεία μου. Τι είσαι περιπέτειες με την υγεία που άφησες και λίγο...
Και έτσι αποφάσισα ότι τελικά είδα τη ζωή από μια άλλη οπτική γωνία και είπα ότι δεν θα αγχωθώ και δεν θα χαλάσω εγώ την υγεία μου για κανένας. Έχω δύο παιδιά να μεγαλώσω. Οπότε χάρη σε προϊόντα φυσικά που χρησιμοποίησα για την υγεία μου, έτσι αποφάσισα επίσης να συμπληρώσω την καριέρα μου, την καριέρα μου που είχε σχέση με την εξωτερική ομορφιά, με την εσωτερική ομορφιά, ώστε να μπορώ να μοιράσω πλέον την πληροφορία σε όλους, επειδή πραγματικά αυτά τα προϊόντα με βοήθησαν πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχω δώσει μεγαλύτερη έμφαση, που βεβαίως η top class είναι το παιδί μου, 23 χρόνια, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά έτσι με ενδιαφέρει αυτό το τελευταίο διάστημα. Είχες και καλούς συνεργάτες και η Γιάννα είναι ένα από τα πολύ καλά παιδιά. Είναι και αυτό είναι σημαντικό να έχεις ιδανικούς συνεργάτες και καλά. Έτσι ακριβώς, επειδή όπως ξέρετε και φαντάζομαι όλοι μας, ότι το πιο δύσκολο στη ζωή και στην επαγγελματική ζωή είναι να βρεθούν σωστούς συνεργάτες που πραγματικά θα συμπονούν το έργο σου και θα σε δούνε σαν άνθρωπος και όχι μόνο σαν χρήμα. Έτσι. Και πώς συνδυάζεται, Μαρίνα μου, τώρα η προσωπική ζωή με την επαγγελματική? Με κοίταξε να δεις ότι όλα συνδυάζονται. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μια μαμά όταν είναι καταρχή ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας και κάνει παιδί, είναι σίγουρα αρκετά δύσκολο το να χειρίζεται όλα τα πάντα. Επειδή πολλές ώρες στην επιχείρηση, τα παιδιά καυτά είναι ψυχούλες, χρειάζονται χρόνο, αλλά με καλή θέληση και με σωστά προϊόντα και γενικώς σωστούς ανθρώπους γύρω μας, όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, επειδή και εγώ ήμουν εδώ χωρίς καμία βοήθεια, ούτε γονείς, ούτε κάποιος δίπλα μου, και ήταν εδώ λίγο το πιο δύσκολο, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα ξεπέρασαν. Για πες λίγο τώρα μια άποψη, λίγο και οι δύο θέλω, όσο αφορά τα next top model, τα κορίτσια που πάνε στα μεγάλα κανάλια, στα παιχνίδια αυτά. Οπα, τι θα πω, γιατί τρίβεις τα χέρια σου. Ναι, ναι, πες. Κάνε μια άποψη τώρα. Από κύριο τους βλέπουμε εκεί κριτές, κάνουν τα κορίτσια δοκιμασίες, κλαίνε, τις βρίζουν με την καλή έννοια και την κακή. Πες μου την άποψή σου. Εγώ πάρα πολύ χαίρομαι που γίνονται αυτά τα reality. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά, να πηγαίνουν, τι έχεις να πηγαίνουνε. Έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσει το κράξιμο που γίνεται. Έτσι χαίρομαι και εύχομαι πραγματικά τα παιδιά να βλέπουν, να σταματήσουν να έχουν κάποια πρότυπα, δεν ξέρω τι, και να μπει καλά μέσα στο κεφάλι ότι θέλουμε φυσική ομορφιά, θέλουμε φυσικούς ανθρώπους, να έχουν κάποια μόρφωση γενικώς, να μπορούν να σταθούν. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, και χαίρομαι επειδή λίγο είχε αλλοιωθεί η εικόνα του μοντέλου με τα πρότυπα του Instagram και όλα αυτά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, εγώ συγγνώμη, χάρηκα τόσο πολύ με το κράξιμο που άκουσα. Άρα το κράξιμο αυτό που κάνουν είναι σωστό και είναι στοχευμένο σωστά. Πολύ σωστά. Συμφωνείς δηλαδή με όλο αυτό που γίνεται? Φυσικά. Όταν ένα κορίτσι 18 χρονών τώρα πάει να κάνει και γενικώς όλο πάνω της να είναι... Εγώ δεν κρίνω, απλό μετά για το χώρο το δικό μας, και είναι όλα ψεύτικα. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι τώρα να δίνουμε σε μικρά παιδιά, σε νέες προσωπικότητες που δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί την προσωπικότητά τους, ότι η ζωή πώς είναι να είμαστε ψεύτικοι. Συγγνώμη όμως τώρα, μα υπάρχει μια τέλεια, δεν πρέπει να διορθωθεί για να δει... Κοίταξε να δεις άλλο μια τέλεια και άλλο τώρα να κάνουμε υπέρβολες. Σωστά. Συμφωνείς με τη Μαρίνα? Εγώ πάρα πολύ. Επειδή και εγώ έχω στείλει... Και μου αρέσει επίσης ότι δεν φτάνει να είσαι ένα ωραίο μοντέλο, θα πρέπει να έχεις και καλό χαρακτήρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή. Φυσικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φαίνεται, ότι όλα τα χωρέα δεν είναι και τόσο όμορφα μέσα. Άρα αυτό που συμβουλεύουμε τώρα στα κορίτσια που θέλουν να γίνουν μοντέλα ή στα υπάρχουν κορίτσια που είναι μοντέλα, τι έχουμε να τις πούμε, τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε, Μαρίνα Χριστίνα, από εδώ? Να είναι ο αυτός τους, σίγουρα όμως να μπορούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ακούσουν τους επαγγελματίες, να τους καθοδηγήσουν σωστά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να είναι low profile. Όχι καβαλημένα καλάμια και φεύγουμε στην παραλία, το πω εγώ πιο λαϊκά. Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό. Και οπωσδήποτε να πηγαίνουν, όχι επειδή έχεις το top class και όλα αυτά, πρέπει να πηγαίνουν κάπου στους ειδικούς, όχι κάθε μία είναι η μάνατζερ του εαυτού της και εγώ δεν θέλω κανέναν και δεν χρειάζομαι κανέναν και ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό είπα καθοδηγήσει σωστά τους επαγγελματίες. Όποιος ακούει είναι αυτός που θα προχωρήσει στη ζωή του. Όποιος δεν ακούει
Θα φάει το κεφάλι του και απλά θα πάει σπίτι του. Δεν, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις πόσα μοντέλα ήταν, ειδικά η μία έμοιαζε με την Άντζελίνα Τζολί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ομορφιά που είχε αυτή την κοπέλα. Αλλά ήξερε πιο πολλά από εμάς, αυτή γνώριζε, οπότε γι' αυτό και δεν έκανε και ποτέ τίποτα. Πριν έρθουμε στο κομμάτι των εκδηλώσεων που ετοιμάζετε πράγματα, έχετε κάνει πράγματα και αυτά, τάσεις μόδας χειμερινή, τι γίνεται, παρακολουθείτε εσείς πράγματα. Μα φυσικά μ' αρέσει επειδή η μόδα είναι κάτι που είναι διαχρονικό γενικώς, ότι ήταν παλιότερα ξαναέρχεται, δεν είναι κάτι καινούριο, οπότε είναι πολύ και το φυδίσιο, είναι πολύ το animal print που έχω και με πολύ μεγάλη αγάπη. Διάφορα χρώματα που μπορεί να φαίνεται λίγο καναβαλίστικα κάπως, αλλά είναι έτσι η τάση αυτή τη στιγμή, λίγο έντονα. Να μας τώρα, γιατί πήγαμε και εμείς στο φάσο, όταν βγάζουμε τα δικά μας κολάν και να μας συμβουλεύεις τι πρέπει να κάνουμε. Εσείς είναι ενημερωμένη, διαβασμένη και είναι η ιδιότητά σου τέτοια. Ναι. Να δείχναμε και κάποιες φωτογραφίες μήπως από κάποιες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Μπράβο, αυτό ήθελα που τώρα γίνονται εκδηλώσεις στην πόλη, μπορούν να γίνουν, σηκώνει η πόλη εκδηλώσεις τέτοιες. Πώς βλέπεις τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη? Εγώ βλέπω ότι γίνονται, αλλά δεν είναι όλες οι εκδηλώσεις ποιοτικές. Όπως έχει γίνει και πολύ... Έχει γίνει λίγο συνηθισμένο και πολύ φτηνό πλέον όλο αυτό. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε φάση σοου γενικότερα στις πόλεις. Εντάξει, να μην κρίνουμε, όχι τόσο. Όχι, είναι καλό, είναι... Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, επειδή πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις. Πρέπει να γίνονται, επειδή έτσι παραμένει και η πόλη ζωντανή. Και αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι και στην Αθήνα που είναι μια πρωτεύουσα και μιλάω με συνεργάτες, με οίκους μόδας, με διαφημιστές, ότι σε μια πρωτεύουσα ζορίζονται. Έτσι. Πολύ περισσότερο μπορώ να πω και από εμάς εδώ. Πού είναι, πού η πρωτεύουσα. Ναι, η Θεσσαλονίκη πάνω στην ομορφιά έχει και... Έχει, φημίζεται και η Θεσσαλονίκη για τις όμορφες Θεσσαλονικές και γενικότερα για τις περιποιημένες γυναίκες για αυτή η πόλη. Φημίζεται γι' αυτό. Και ειδού το παράδειγμα. Και... Πάμε να δούμε τώρα φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις και να πούμε τι έχετε κάνει και τι ετοιμάζετε να κάνετε. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Α, εδώ είναι τα κοριτσάκια μου. Α, είναι τα δύο τα παιδιά σου. Έτσι ακριβώς. Τι όμορφη είσαι ρε Μαρίνα, δηλαδή και τότε και τώρα. Λάμπω δηλαδή... από τη χαρά, ευτυχία της Μανούλας. Είναι... έχει χρόνια αυτή η φωτογραφία, πολλά. Όχι, έχει ούτε δύο χρόνια. Ούτε δύο χρόνια. Έχεις μαλλί όμως ίσιο και μακρύ. Αμπά, ξέρεις, αλλάζει το μαλλί, αύριο μπορεί να είναι και ίσιο. Είναι τη φίλη μου την Τάμπτα από παλιά. Που δεν έχει τα μαλλί. Πολύ σε πάει όμως και αυτό. Φυσικά το μαλλί της αφήνεται και αλλάζει. Της αρέσει, ναι. Δεν φοβάται τις αλλαγές και τις ταιριάζουν όλες. Α, μισή ωραία γυναίκα, σε ταιριάζουν όλα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ ήταν για μια φωτογράφηση, ένα περιοδικό της Βορειοελλάδος, που πάντα είναι σημαντικό να στηρίζουμε ό,τι έχει σχέση με την πόλη μας, με τη Βορειοελλάδα. Οπότε... Όμορφη γυναίκα, δηλαδή δύο μέτρα πόδια. Έτσι, ναι, Χριστίνα. Εδώ έχουμε μια ομάδα, εδώ είστε, τι έχουμε εδώ Μαρία? Εδώ είναι τα 20 χρόνια του πρακτορείου. 20 χρόνια. Στο Μακεδονία Παλάς. Στο Μακεδονία Παλάς. Είναι αρκετά από τα παιδιά όλοι, είναι όλοι φυσικά. Μοντέλα και όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Στηρίζουν. Πάμε στην επόμενη, Δημήτρη. Να το δίδυμο φωτιά. Έτσι. Το αχτύπητο δίδυμο που σαρώνει την πόλη και τις εκδηλώσεις. Mm. Πέρα από την πλάκα που δεν κάνω πλάκα σε καμία περίπτωση μαζί σας, γιατί είστε σοβαρές κυρίες και σοβαρές στη δουλειά σας, νομίζω ότι είστε ένα πολύ ιδανικό δίδυμο για να στείνετε πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε αυτή την πόλη και όχι μόνο. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί έχω και εγώ μια άποψη πάνω σε αυτό που κάνετε και ειλικρινά ό,τι κάνετε, το κάνετε επιτυχημένα και σωστά. Και να δίνουμε και το μήνυμα, και το μήνυμα το περνάμε και σε ανθρώπους με επιχειρήσεις για να καλούν το δίδυμο αυτό για κάτι καινούργιο να γίνεται στην επιχείρηση του καθενός. Εδώ τι είχατε κάνει, στη φώτο που βλέπουμε? Εδώ είμαστε στο Βελίδιο, είναι η τελευταία μας εκδήλωση. Πότε ήταν η τελευταία σας εκδήλωση? Έχει περίπου δύο χρόνια. Ναι, κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς μια παύση. Μια παύση. Για να σκεφτούμε και να κάνουμε κάτι πιο φρέσκο, κάτι που να μην θυμίζει τις παλιές εκδηλώσεις. Γενικότερα έχετε κάνει μαζί πόσες εκδηλώσεις? Αρκετές, αρκετές φυσικά. Πάρα πολλές. Πάντα ήταν fashion show και πάντα όμως είχε και ένα θέμα όλο αυτό που βγάζετε. Είχε έτσι, θέμα, ναι. Είχε φιλανθρωπικό, είχε... Χορό, τραγούδια. Βιολί. Και πάνω απ' όλα και η αγάπη προς τους πελάτες μας, προς το κοινό μας. Για να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ ποιοτικό και ωραίο.
Και τώρα που μπαίνουμε στο μου της γιορτής Χριστούγεννα, έρχονται πρωτοχρονιά, γιορτινές μέρες, έχουμε μπει ήδη στο κλίμα αυτό, κάτι ετοιμάζεται. Γι' αυτό έρχονται και με τα κόκκινα τώρα στις εκεί. Αυτό τώρα έτυχε. Έτυχε. Μας καλέσανε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα. Α, δεν το είχαμε στο πρόγραμμα. Όχι, μας καλέσανε. Όπως είπες και εσύ, ο κόσμος ακούει για τις εκπομπές, μαθαίνει και πάντα έτσι θέλει να καλέσει για την δικιά του επιχείρηση τους καλύτερους. Τουλάχιστον έτσι μας θεωρούν. Και άρα τι έχουμε, 5 Δεκεμβρίου έχουμε μια εκδήλωση. Θα μιλήσει η Μαρίνα. Μαρίνα, για πες που το έχεις αναλάβει πιο πολύ εσύ αυτό. Όχι όλοι μαζί, κάτι Χριστίνα φυσικά. Σαν εκπρόσωπος, τι που πρέπει να πω. Ετοιμάζουμε έτσι κάτι σε ένα χώρο, μπορούμε να πούμε το όνομα. Είναι στο Queen Bar Restaurant Street, που βρίσκεται Αιγαίου με Όλγας. Ένα μεγάλο χώρο που έτσι γιορτάζει και τα γενέθλια του μαγαζιού που είναι 5 χρόνια επίσης. Και σκεφτήκαμε να ενώσουμε τις δύναμές μας και τις επιχείρησεις τους φίλους μας, να δείξουν τα ρούχα τους ώστε βεβαίως να τα πουλήσουν, εννοείται και αυτό είναι το σκοπό, πριν τα Χριστούγεννα, όσο να είναι έτσι πάει, να κάνουμε και εμείς κάτι όμορφο, να προτείνουμε μια γιορτινή διάθεση. Και να θυμηθούμε και τα παλιά, έτσι, γιατί πραγματικά μας έχει λείψει και εμάς. Και επειδή τώρα έχω αναλάβει και εγώ λίγο το κομμάτι, κάνω μια άλλη προσπάθεια και εγώ επαγγελματική. Να πάρουμε εσένα συνέντευξη λοιπόν. Όχι, βέβαια, γιατί πάλι, να πούμε αυτό και για σένα κάτι. Επειδή όμως και εγώ έχω πει στον Φάσιο, στην Τιλάδηλα και με τις δικές σας συμβουλές πάω να προχωρήσω και εγώ αυτό, μαζί με τον Στάφη τον Καρύβατο, τον συνεργάτη μου και συνεταίρο μου που με έβαλε σε αυτό το κομμάτι του Φάσιο, εγώ εμπιστεύω με τις δύο όμορφες φίλες μου και στο Φάσιο που θα γίνει 5 Δεκεμβρίου μαζί σας, θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά και εμείς τα δικά μας όμορφα κολάν. Slick style. Και ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη. Καταπληκτικά. Και καλές δουλειές. Ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Έτσι. Άρα 5 Δεκεμβρίου θα είμαστε εκεί. Mm-hmm. Queen Street στην Όλγας με Αιγαίου. Έτσι ακριβώς. Και τι ώρα ξεκινάμε εκεί? Από τις 8.30 είναι η προσέλευση. Ώστε να μην το... θα είναι δωρεάν. Ελευθερία, ακριβώς. Και όποιος φέρει, πίνει, ναι, τρώει. Σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα δεν θα πούμε τι άλλο. Και θα έχουμε και εκπλήξεις που όποιος θέλει, τραγούδι, χορευτικά. Τα υπόλοιπα δεν τα λέμε, πάντα, γιατί πρέπει να υπάρχει και... και suspense. Suspense. Πρέπει να είναι αυτό. Παράλληλα αυτό, Μαρίνα μου, πλάκα-πλάκα πέρασε και το δικό σου μισάωρο. Κατάλαβες. Πώς περνάει τόσο γρήγορα, περνάμε τόσο ωραία εδώ που δεν του πιστεύω, πώς πέρασε τώρα. Είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού και μιλάμε. Βασικά ήδη αναρωτήμαι πώς πέρασε από το 95 που ήρθα στην Ελλάδα να ζήσω, πώς πέρασε από τόσα χρόνια. Δεν θα αναρωτηθούμε πώς πέρασε ούτε μια ώρα. Πίστευτο. Τα 20 χρόνια ούτε καν κατάλαβες πώς πέρασαν. Απίστευτο. Όταν περνάς καλά δεν θυμάσαι. Απίστευτο. Ή το αντίθετο. Σου περνάνε και δεν θυμάσαι ποτέ. Πες μας κάτι τελευταίο, ξεχάσαμε να πούμε και τη Χριστίνα, ότι πλέον έχεις και ένα οδηγό της πόλης. Πόλης, ψυχαγωγίας, μαζί με την Πόπη τη Μαρτάκη. Την αγαπώ πάρα πολύ. Και που είναι χρόνια σε αυτό το χώρο και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Διάλεξε και εμένα μαζί της σε αυτόν τον δρόμο και πάμε πάρα πολύ καλά. Ώρα θες. Ώρα θες, ναι. Μπαίνει αυτή και τη στιγμή όλα. Είναι από τα περιοδικά ηλεκτρονικά που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Αυτό το βλέπω, το παρακολουθώ και ευχαριστώ και δημοσίως και τη Χριστίνα και την Πόπτη Μαρτάκη που έχει αναρτήσει και την εκπομπή μας πότε παίζουμε, πού παίζουμε εδώ στο γύρο Παν και που πάντα μας έχετε καταχειρωμένους εκεί. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε, είμαστε ομάδα, έχουμε συνεργασία, είμαστε οικογένεια. Ευχαριστώ, εγώ έτσι θέλω. Ναι. Μαρίνα, κλείνοντας, τι μήνυμα βέβαια στον κόσμο γενικότερα? Τώρα χαλαρώσαμε, έχει πάει αργά, σιγά σιγά κλείνει και έτσι ακριβώς, να είναι καλά, αγάπη, υπομονή, καλές γιορτές. Σημαντικό. Και να είμαστε όλοι ενωμένοι. Σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα που έχω να περάσω, επειδή μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ενωμένοι πάντα όλη η ομάδα. Χριστινάκη, φινάλε. Εγώ θα έλεγα καλές γιορτές, καλές δουλειές όλοι μας, υγεία. Και να περνάμε όμορφες στιγμές. Αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Σημαντικό. Και με αγαπημένους ανθρώπους
που πραγματικά μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Έτσι. Περάσατε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Top class περάσαμε. Top class Bobby Knight. Έτσι. Δεν μας είπε όμως πώς έβγαλε το πρακτορείο Top Class. Α, ναι! Με γενικώς, επειδή το Top Class είναι το μότο μου από, από μικρή στη Γαλλία, είναι μια έκφραση. Όπως λέτε εδώ κάποιες άλλες εκφράσεις, όταν θέλουμε να πούμε για κάτι πολύ ωραίο, αν είναι Top, είναι Top Class, ας πούμε. Οπότε έτσι με αντιπροσώπευσε και αποφάσισα να το δημιουργήσω και να το λέω έτσι, όπως και η επιχείρησή μου με τα φυσικά προϊόντα που λέγεται Top Class Health and Beauty, και γενικώς το Top Class είναι μέσα στο DNA μου. Μπράβο. Αυτό νομίζω... Και εσύ, Χριστίνα, το Excellence. Α, εγώ επίσης, ένα άλλο πράγμα που με τη Μαρίνα μας δένει πάρα πολύ είναι η Γαλλία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία, τα γαλλικά. Δηλαδή, άκουγα την Μαρίνα να μιλάει με την προφορά και τρελαινόμουν, ήθελα μόνο να την ακούω. Και φυσικά πριν γνωρίσω τη Μαρίνα, ζούσε μια φίλη μου στη Γαλλία και έψαχνα όνομα για το μαγαζί πριν 14 χρόνια. Ήθελα να βάλω ένα γαλλικό. Και έτσι μου βρήκε η φίλη μου και μου είπε Excellence. Και είπαμε L'Excellence de Christine να βγει η επιχείρησή μου. Οπότε είναι άλλο ένα πράγμα που μας δένει με τη Μαρίνα. Μπράβο. Άρα, πολύ, πολύ, πολύ χαίρομαι που το βλέπω. Και επίσης, το πρώτο μου ταξίδι το έκανα στη Γαλλία, Μαρίνα, σου το έχω πει. Παρίσι. Με είχες κρύψει ότι ήταν το πρώτο σου ταξίδι. Το πρώτο μου ταξίδι εξωτερικό ήταν... Είδες. Παρίσι. Το αγαπώ. Ναι. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Έτσι ακριβώς. Μαρίνα μου, σημαντικό. Όμορφες μου φιλενάδες, κλείσαμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για την τιμή που με κάνατε. Ξέρω ότι επιλέγετε που πηγαίνετε να μιλήσετε και να βγείτε, δεν το κάνετε συχνά και με τιμάει ιδιαίτερως αυτό το πράγμα που επιλέξατε. Σε σένα το κάνουμε με πολύ αγάπη, αυτό να το ξέρεις. Και θα ξανάρθουμε φυσικά. Εννοείται, είμαστε ομάδα. Και επειδή θα μας δουν και φίλοι Γάλλοι στο ίντερνετ, θα μου πεις και καληνύχτα τους φίλους τηλεθεατές στα γαλλικά. Très bien, bien sûr, bonne nuit. Bonne nuit. Λοιπόν, Bobby Knight, κυρίες και κύριοι, τελείωσε με την Marina Top Class, Χριστίνα Excellence, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα το βράδυ μαζί μας. Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.